Κούκος να μην φέρνει την άνοιξη, όπως είναι η φετινή μου στολή, όμως εδώ στην Καβάλα η αλφαβητοπαρέλαση 2024 πραγματικά φέρνει την άνοιξη με έναν υπέροχο καιρό, κόσμο στο δρόμο, ντυμένοι μικροί και μεγάλοι, είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε αυτήν την υπέροχη γιορτή. Καλή μας διασκέδαση! Φέτος η αλφαβητοπαρέλαση θέμα της έχει τις παροιμίες. Και πραγματικά έτσι λίγο που μπήκα μέσα σε εκείνο το άνδρο της αλφαβητοπαρέλασης στην Art Attack, άκουσα παροιμίες που πραγματικά δεν τις έχω ξανακούσει ή που δεν τις έχουμε συνηθίσει στην καθημερινότητά μας. Πάμε όμως να δούμε, γιατί ήδη ξεκίνησαν τα πρώτα σχολεία να καταφθάνουν, να δούμε τι έχουν ντυθεί και πώς παρουσιάζουν όλο αυτό το υπέροχο που έχουν αναλάβει να μας παρουσιάσουν. Τι είμαστε, κυρία Ζιζή? Εάν δεν αλύσει πετινός, το χωριό δεν ξυπνάει. Ναι. Έτσι, έχουμε και ένα υπέροχο χωριό πίσω και άλλα δύο πετιναράκια. Το περιμένω πώς και πώς, το χωριό το είδα από τις ετοιμασίες. Τέλεια, τέλεια. Ωραίος πετινός. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ στην Ήφη. Καλού σας βρήκα. Του πήρα το δακτυλίδι από τον γαμπρό. Είσαστε στο κουτρούλι το γάμο. Ναι, το κουτρούλι πήρα εγώ. Η αδερφή του δεν με ήθελε, αλλά εγώ το πήρα. Εγώ είμαι το κουνιάτα. Και λέω, τι το πήρες το κουντό, μωρέ, τι το βρήκες. Το κουντό δαχτυλίδι που φοράει. Το κοντό σκοτός, αλλά να ένα δαχτυλίδι, να. Πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ποια είναι η δική σας η παροιμία? Όπου λαλούν πολύ κοκόρνι, αργεί να ξημερώσει. Αυτό είναι. Καταπληκτικό το ειδικό νηπιαγωγείο μας. Εδώ είμαστε πάλι για 19 χρόνια εδώ, κάθε χρόνο. Πραγματικά είσαστε υπέροχοι, πάρα πολύ κεφάτη και σας χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και εμείς το χαιρόμαστε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Καβάλα, ευχαριστούμε πολύ όλο τον νομό για αυτή την όμορφη ευκαιρία. Και του χρόνου θα πω με υγεία. Και του χρόνου με υγεία σε όλους μας, να περνάμε πάντα καλά. Γεια σας, κάνει και πολλά και εσάς. Είσαι ο Λαγός? Ναι, είμαι ο Λαγός. Είσαι ο Λαγός, διασκεδάζεται. Ναι. Λαγού τα μάτια και άλλες τις κουκουβάγιας. Είσαι ένας πανέμορφος Λαγός. Εσύ είσαι κουκουβάγια? Ναι. Και πώς σε λένε εσένα? Μυρσίνη. Γεια σου, Μυρσίνη. Γρηγόρη. Τι? Πες μου, πόσο ωραία είναι στην αλφαβητοπαρέλαση? Είναι τέλεια. Είναι τέλεια. Ναι. Μου ρίξε μου και εμένα, μ' αρέσει. Και του χρόνου με υγεία. Όλα τα μάτια του λαγού και όλα τις κουκουβάγιας. Αλλά το δέλτα στίγμα του συλλόγου, καλό θα ήταν να πει για την προσπάθεια που κάθε χρόνο δίνουμε και να κάνουμε κάτι πρωτοποριακό και όμορφο με το σχολείο μας. Είσαι υπέροχη, Λαγουδίτσα. Πάρα πολύ. Πάμε στα παιδιά του σχολείου μας, του συλλόγου. Τρέχουμε, τρέχουμε. Αχ, καλή φορά είναι τη στολή μου. Τρέχω να γίνω ένα με τα παιδιά. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Α, μ' αρέσει, πολύ ωραία. Χρόνια πολλά, περνάτε ωραία. Ναι, ναι. Ποιο σχολείο είσαστε? 21. Διασκέδαση! Πέμπτο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Καβάλας, λοιπόν, αλφαβητοπαρέλαση. Και ανυπομονώ να μου πούνε τα παιδιά τι έχουν ντυθεί. Τι έχετε ντυθεί, καλημέρα. Καλημέρα. Τι έχετε ντυθεί? Τι έχουμε? Μίλα, 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 μίλα. Μίλα, μίλα. Μίλα την ημέρα, το γιατρό το κάνει πέρα. Μπράβο, ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό το κάνει πέρα για το 5ο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Καβάλας. Yeah.
Εσείς τρώτε μήλα? Ναι. Πιστεύετε αυτό που λένε ότι ένα μήλο την ημέρα το γιατρό το κάνει πέρα? Ναι. Ναι, τέλεια. Έτσι, έτσι, καλώς ήρθατε στο κουτί των θαυμάτων. Σήμερα κάναμε μία έναρξη φυσικά γεμάτη από καρναβάλι, γιατί διανύουμε αυτή τη μαγική, την υπέροχη περίοδο που αρέσει σε όλους, κυρίως τους μικρούς, αλλά βέβαια γιατί όχι και στους μεγάλους μας φίλους. Καρναβάλι λίγο από αλφαβήτο παρέλαση. Σήμερα έγινε η παρέλαση και στην Ελευθερούπολη των μαθητών. Την άλλη εβδομάδα έχουμε την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση της Ξάνθης. Πω πω πω, χαμός θα γίνει. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Σήμερα έχω ετοιμάσει πάρα πολλά και πολύ ωραία θέματα, αλλά πάμε λίγο, επειδή είναι και αυτή η ώρα, να ξεκινήσουμε με αρτοπαρασκευές. Τι σημαίνει αυτό? Πήγαμε στο σκλαρί, στο εργαστήριο παρακαλώ, και φτιάξαμε κουλουράκια, σπανακόπιτες. Πω πω πω, και είναι τέτοια η ώρα. Έχω μια πείνα, πάμε να δούμε τι κάναμε εκεί. Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού και της βανίλιας συντροφεύει τις τρεις γενιές παράδοσης του τόπου μας. Ο παππούς, γνωστός ως Μπαρμπανδρέας, με αγάπη και φροντίδα στην παράδοση, ξυπνούσε κάθε πρωί πριν την Ανατολή για να ετοιμάσει το προζύμι, να ανέβει στο βουνό να φέρει ξύλα για να ανάψει το φούρνο και να ετοιμάσει τις τοπικές συνταγές που μοσχοβολούσαν σε όλο το χωριό. Βαδίζοντας τα μονοπάτια της οικογενειακής παράδοσης, ο Ανδρέας και η Παρθένα, ως η νέα γενιά, με πάθος, ζήλο και προσήλωση, πρόσθεσαν για όλους εμάς αγαπημένα αρτοποιήματα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής και έτοιμου φαγητού. Φυλάσσοντας την παράδοση και εξυπηρετώντας τις σύγχρονες γευστικές ανάγκες, παραμένουν στην καθημερινότητά μας με σεβασμό και αφοσίωση. Τρεις γενιές παράδοση. Καλημέρα σας. Τρεις γενιές παράδοση. Τρεις γενιές παράδοση από τον παππού, τον Ανδρέα, στον πατέρα μου, μετά σε μένα. Με μία εξέλιξη στην παράδοση πρώτα απ' όλα. Να αγαπάμε τα προϊόντα μας. Με πολύ σωστή πρώτη ύλη, καλή διαχείριση της πρώτης ύλης και ένα σωστό τελικό αποτέλεσμα. Αγάπη για αυτό που κάνεις και εισπράττεις την αγάπη από τον κόσμο. Και φαίνεται αυτή η αγάπη, γιατί βλέπω το ένα κατάστημα μετά το άλλο που ανοίγει, είναι γεμάτο κόσμο. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος μας εμπιστεύεται. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη του με τα προϊόντα μας. Προσπαθούμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι, κάθε μέρα να είμαστε πιο ποιοτικοί, με νέες ιδέες, με νέα πράγματα, με νέες γεύσεις. Έρχεται η Άνοιξη, έρχεται το Πάσχα, έρχεται το καλοκαίρι, πολλές εκπλήξεις σε όλη την γκάμα των προϊόντων. Ναι, γιατί βλέπουμε και φυσικά άρτος, οτιδήποτε έχει σχέση με ψωμιά και έτσι... Ξεκινάμε, ναι, από το πρωί, από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε κάθε κατάστημα σκλαρί. Ο κάθε πελάτης μπορεί να βρει κάτι που αναλογεί σε εκείνον. Είτε είναι σε αρτοπαρασκεύασμα, είτε σε κάποιο ψωμί, είτε σε κάποιο είδος πρωινού, κρύο σάντουιτς, καφέ, σαλάτες, γλυκά άπειρα. Βγαίνει το παγωτές, τσουρέκια. Βγαίνει και το παγωτό. Παγωτό. Ναι. Για τον καθέναν έχουμε και κάτι. Για όλα τα γούστα. Για όλα. Ακόμη και για vegan, ακόμη και για ανθρώπους που προσέχουν καλύτερα τη διατροφή τους με no sugar προϊόντα. Ναι, μπράβο, τα έχουμε δει παντού αυτά. Έχουν ενταχθεί πλέον και αυτά στην γκάμα μας. Λογικό. Ωστόσο, είσαστε και μία επιχείρηση, και εσείς σαν άνθρωπος, αλλά και η επιχείρηση πολύ δοτική, γιατί σας βλέπουμε παντού να συνεισφέρετε. Όπου σας ζητηθεί η βοήθεια, είσαστε εκεί. Προσπαθούμε με τις όποιες βοήθειες και εμείς να είμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας,
Η δικιά μου, το δικό μου μότο είναι ότι όλοι οι πολλοί μπορούν να σώσουν τον έναν. Α, πολύ ωραίο αυτό. Άρα από ένα λιθαράκι να βάζουμε στο κοινωνικό σύνολο σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο ευπαθοί, δεν είναι κακό. Και εμείς με τη δικιά μας τη μεριά, με τον τρόπο που μπορούμε, προσφέρουμε αυτό που μπορούμε. Τέλεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι δεδομένο το να προσφέρεις. Δεν είναι δεδομένο. Είναι μια ανάγκη που έχει προσωπικά ο καθένας. Αυτό ακριβώς. Και επειδή εγώ έτσι έχω μάθει και από την οικογένεια, ότι όταν κάτι μπορούμε να βοηθήσουμε στον συνάνθρωπο, να το κάνουμε. Όπως και ένας πνευματικός λέει, ο Θεός να στα ξαναδίνει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια. Ναι. Τώρα λοιπόν που πλησιάζει το Πάσχα, τι εκπλήξεις έχετε για εμάς? Τι εκπλήξεις? Πέρα από τα πασίγνωστα, τα υπέροχα, τα τσουρέκια, που είναι για δυναμία μου μεγάλη. Το τσουρέκι το Πάσχα έχει το κύριο ρόλο. Ετοιμάζουμε μια καινούργια γκάμα σε γλυκά που θα συνοδεύσουν το τραπέζι. Πασχαλινά αυγά, πασχαλινές σοκολατένιες εκπλήξεις. Και πάλι ένα κυρίαρχο ρόλο θα έχει το παγωτό που ξεκινάει. Το περιμένουν όλοι πώς και πώς. Ναι. Οι φανταστικές τάρτες με τα φρούτα που θα υπάρχουν και ήδη βγαίνουν. Μία επίσκεψη νομίζω ότι δεν θα πάει χαμένη στα καταστήματά μας. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά και πριν έρθει το Πάσχα, τώρα ξεκινάει την άλλη εβδομάδα η νηστεία. Η νηστεία. Όπου και εκεί μας συντροφεύεται απόλυτα. Είτε με τα γλυκά, είτε με τα... Δεν θα λείπει πάλι τίποτα σε νηστίσιμες επιλογές. Είτε είναι σε πρωινό, αρτοπαρασκεύασμα, γλυκίσματα, ακόμη και σιροπιαστά. Έχουμε βρει τους τρόπους, τα υλικά βασικά, ναι, για να κάνουμε, για να μην αλλοιώσουμε την ποιότητα, για να έχουμε και την γκάμα που έχουμε και να δίνουμε τις επιλογές που πρέπει να δώσουμε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να με πάτε και μια βόλτα τώρα που έχω έρθει εδώ, στα εργαστήρια, να δούμε, εντάξει, αυτό που αγοράζουμε, αλλά πώς γίνεται όλη τη διαδικασία. Θα αντέξεις. Εγώ, ναι, δεν ξέρω, μπορεί φεύγοντας να... να πάρω μια σακούλα και να φύγω. Να μην κλείσεις. Α, όχ, έχουμε και τέτοια, ε. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται, εντάξει, θα αντέξω. Θα πάμε να ντυθούμε και θα πάμε μέσα. Ναι, πάμε. Ωραία. Lost in a moment and I feel so good. Let's do a twist now, baby girl. I love the way you make me feel so good. Και όσο τώρα περπατάμε εμείς και πάμε προς τα εκεί, δεν μπορώ να μην κοιτάζω όλα αυτά που φτιάχνετε, δεξιά και αριστερά, στους πάγκους. Κρύα σάντουιτς, οι τορτίγες, οι διάσημες, δηλαδή το καλύτερο πρωινό, δεν το συζητώ. Τα ντόνατς. Μπουφεδάκια για εκδηλώσεις. Ναι. Τα πάντα, ό,τι μπορεί να χρειαστεί. Εδώ τι εδώ είναι? Έχουμε πινιρλί. Πινιρλάκια. Έχουμε μεγάλα. Πινιρλί. Ναι, θα πάμε τώρα εδώ να δούμε πώς γίνονται. Πώς γίνονται. Όλα βλέπετε είναι χειροποίητα τα προϊόντα μας. Ναι. Εδώ είναι το πινιρλί κότα, με πλούσια γέμιση κότας, μανιτάρι, πιπεριά. Ναι, αυτό μου αρέσει, που έχει πολύ γέμιση. Έχει γέμιση. Δεν τρως και το ψωμί. Ναι, 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 αυτό μου αρέσει. Ναι. Ναι. Γίνονται συνέχεια φρέσκα. Και δεν σταματάει η παραγωγή. Σταματάμε. Βλέπω εδώ φωτιά, ναι, έχουν πάρει, ναι, κυρίες. Τα παιδιά, ναι. Όλοι. Εδώ τώρα έχουμε τη διαδικασία της παραγωγής της κοριάτικης πίτας. Ανοίγουμε, ναι, το φύλλο ένα-ένα. Ναι. Μπαίνει. Όπως βλέπετε εδώ πέρα τώρα είναι το φύλλο. Ένα φύλλο μπαίνει, λαδώνουμε. Όπως κάνουμε στο σπίτι μας δηλαδή. Ναι. Βλέπω, ναι, τώρα τη μαμά μου, είναι, ναι, μανιάτισσα και ξέρει από, ναι, πίτες. Ναι. Και βλέπω εδώ, ναι, είναι η ίδια ακριβώς. Είναι ακριβώς. Η ίδια διαδικασία ακριβώς. Πέντε φύλλα κάτω, πέντε φύλλα πάνω, στη μέση, ναι, η γέμιση, πλούσια γέμιση πάντα σε όλες τις πίτες, ναι, για να τρώει ο καταναλωτής. Να δει όταν λέμε σπανακόπιτα, εννοούμε σπανακόπιτα. Να τρώει, μπράβο, να, όχι φύλλο, ακριβώς. Φύλλο. Ναι, έτσι. Σπανάκι φρέσκο. Με τα κρεμμυδάκια, το βλέπω μέσα, μέσα να είναι κανονικότατα. Κανονικότατα, δηλαδή σπιτική συνταγή. Ναι. Σπιτική, ναι, συνταγή. Ναι, ναι, ναι. Με... Να, αυτό είναι το αγαπημένο μου λίγο. Που απλώς... Να... Γεια σας, αγαπητή Μαρία, λίγο να κάνει μια... Γεια, να την πάρει. Έλα, Μαρία. Να δοκιμάσεις. Να δοκιμάσω εγώ. Όχι, ναι, ναι, η ντροπή της μαμάς μου τώρα είμαι. Δεν πειράζει. Δεν θα τη δείξουμε στη μαμά σου. Εγώ είπα ότι μου αρέσει να τρώω
Τώρα εντάξει. Δεν πειράζει. Σκοπός είναι να ξέρεις και αυτό που τρως, πώς γίνεται. Πώς γίνεται. Γι' αυτό είμαι εδώ, να ξέρετε. Δεν ήρθα τυχαία. Το κάνω καλά. Πολύ ωραία. Ωραία. Λίγο έτσι το απλό. Ναι, το απλό. Είναι παντού, ναι, είναι παντού ομοιόμορφο. Βεβαίως. Καμάρωνε, μάνα. Πάντω θα σε κάνουμε πρόταση να σε δώσουμε πιο πολλά από το κανάλι και να σε καθορίσουμε εδώ πέρα. Όχι, κατάλαβα. Θα φάω χαμός. Θα βάλουμε τυράκι από πάνω. Α, ωραία. Τέλεια. Πάρε το τυράκι, Μαρία, από δίπλα. Το παίρνω. Ναι, ναι. Ωραία. Έχουμε και εκεί κομμάτι. Α, το σπάμε. Αυτό μου αρέσει πολύ. Ναι, ναι, έλα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Άπλωσέ το όμως, να πάει παντού. Ναι, ναι, βέβαια. Ξανανοίγουμε τα φιλαράκια. Αύριο θα σας στείλουμε ένα τσουρέκι και μία πίτα. Πω, πω. Για να κρίνετε τη Μαρία τι έχει κάνει. Να είστε επίοικης, παρακαλώ. Έτσι. Το έκανα καλά. Πολύ ωραία. Τέλεια. Πολύ ωραία. Τέλεια. Και αυτό, εδώ. Πολύ ωραία. Τώρα τέλεια. Κλείνουμε. Ναι. Α, βάζουμε από πάνω, ναι, βέβαια. Μήπως ναι. Θέλεις να πάρεις και το φιλαράκι για να θέλω, το θέλω. Δεν πειράζει, τώρα είμαι στο... Λαδώνουμε. Ωραία. Α, λαδώνουμε. Να το πιάσω έτσι με τα τυριά. Πολύ κολαδάκι. Όχι, έτσι. Α, δεν το... Να δείξω λίγο, να δείξω λίγο. Μην το φοβάσαι. Όχι, δεν το φοβάμαι. Α, το βάζουμε αρκετό, ναι, βέβαια, ναι, για να... Ναι, για να μην σε τραβάει το φίλο. Βέβαια. Ωραία. Ωραία. Άσε να το... Άντε λάδω στη Μαρία και να βάλεις τα υπόλοιπα. Λαδώνω τώρα, λαδώνω. Ναι. Έτοιμο. Ωραία. Θα να βάλω κι άλλο, μου στέγνωσε. Ναι, ναι. Βάλε, βάλε, μην φοβάσαι. Στις ακρούλες να έχει λάδι. Σωστά. Έτσι, πολύ ωραίο. Τώρα γυρίζουμε τις... στα δύο φύλλα, το γυρίζουμε. Τώρα ουσιαστικά κλείσαμε όλο την το κλείσαμε. Προϊόν μέσα, ναι. Και θα ξαναλαδώνουμε τις γωνίες. Α, ωραία. Για να μπορέσει ναι. Το υπόλοιπο φύλλο που θα βάλουμε τώρα από πάνω, γιατί θα βάλουμε και άλλα φύλλα. Α, να κολλήσει. Να κολλήσουμε. Α, σωστά. Σωστά. Και καλύπτουμε όμως τώρα όλη την επιφάνεια από το ταψί. Ναι. Έτσι. Εντάξει, ήδη μου έχουν πέσει τα σάλια. Γιατί ξέρω το αποτέλεσμα. Γι' αυτό είναι το τελευταίο. Ναι. Τέλεια. Ειδικό σου είναι αυτό. Κάψε το όμορφο. Όμορφο, ε. Και το λαδώνω πάλι. Ναι, ναι. Ωραία. Ωραίο δεν είναι. Πολύ ωραίο. Έτσι. Έχουμε το διαιρέτη εδώ. Να δείξουμε λίγο και... Ναι. Εντάξει, άστο, δεν πειράζει, ναι. Η επόμενη κίνηση μετά είναι να τεμαχίσουμε την πίτα μας. Α, ναι, σωστά, για να τη χαράξουμε. Μερίδες, ναι. Τρυπάμε κιόλας. Για να βγάλουμε ουσιαστικά τον αέρα και να μην μας πετάξει το φύλλο από πάνω. Α, μάλιστα. Α, γι' αυτό και στο σπίτι, ας πούμε, η μαμά μου κάνει το πυρούνι. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Τέλεια. Για αυτόν τον λόγο. Να. Τώρα, αν θέλεις, αυτή τη βάζεις στο ψυγείο λίγο να σφίξει και μετά τη χαράζεις. Σωστό. Και καλό είναι τις πίτες της πιο λίγο κρύες. Εντάξει. Να τα και τα μυστικά. Εδώ έχουμε το πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο κουρού. Ναι. Ζύμη κουρού, αυτή τη στιγμή κάνουμε με κότα. Βγαίνει με τυράκι, βγαίνει με φιλαδέλφια. Η οποία βλέπω ότι είναι δική σας ζύμη, δηλαδή οι κυρίες τη φτιάχνουν. Βέβαια, όλα τα προϊόντα είναι χειροποίητα. Δεν είναι σε συνεργασία με κάποιον που κάνει ζύμη. Όχι, όχι. Όλα τα προϊόντα, ναι. Το 99,9% των προϊόντων είναι όλα παραγωγής μας. Γι' αυτό. Ναι. Για να μπορούμε να ελέγχουμε πάντα τα προϊόντα, τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Έτσι. Για να είπαμε έτσι. Να δίνουμε το καλύτερο προϊόν στον καταναλωτή, στον πελάτη ακριβώς. Μας. Ακριβώς. Όπως βλέπετε, πλούσια γέμιση πάλι με κότα, είτε με τυράκι, είτε με φιλαδέλφια, είτε σε πολύ σφορή μορφή, είτε με λουκάνικο πιτάκι. Αγαπημένη γεύση και αυτή είναι το κουνιδάκι. Πολύ, πολύ. Τρώγεται σε όλες τις ηλικίες, πολύ νόσιμο, τραγανό προϊόν, φρέσκο προϊόν. Λύση είναι και για τα πάρτι όμως. Για όλες, γενικά όλα για όλες τις εκδηλώσεις. Και για όλα, ναι. Για όλα. Ναι, ναι. Και είναι το κουρού, είναι ένα προϊόν το οποίο
Πολλοί διαμαρτύρονται ότι άμα φάνε σφολιάτα το σπειράζει στο στομάχι και λοιπά και δεν ξέρω τι. Άφοβα το κουρού. Είναι και ειδικά αφού η ζύμη είναι δική σας τώρα, άφοβα, γιατί καλύτερο. Όπως είπαμε, ξέρουμε την πρώτη ύλη, είναι άριστη και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Σίγουρα, σίγουρα. Μια μάλιστα δοκιμή θα είναι... Έτσι, θα σας πείσει που λέμε. Ακριβώς. Τέλεια. Σε αυτή την εκπομπή ξέρετε πάρα πολύ καλά πως λατρεύουμε τον αθλητισμό. Το αποδεικνύουμε σε κάθε μας εκπομπή. Δεν λείπουν τα θέματα που αφορούν στον αθλητισμό. Έτσι λοιπόν και σήμερα έχω να σας παρουσιάσω το εξής θέμα. Επισκεφτήκαμε τη Γυμναστική Αθλητική Ακαδημία Παγκαίου, όπου εκεί μας μίλησαν η Κατερίνα Μαμούτη και ο Θωμάς Κουρουξούς και μιλήσαμε για την ενόργανη. Είδαμε βέβαια και την ομάδα που κατεβαίνουν σε αγώνες με αξιώσεις κιόλας των κοριτσιών που ασχολούνται με την ενόργανη. Αλλά το σημαντικό είναι ότι η Κατερίνα Μαμούτη είναι μάλλον ακόμα στους Ολυμπιονίκες της Ατλάντας του 1996, στην ενόργανη. Τότε στο σύνθετο ομαδικό είχε κατακτήσει την 11η θέση. Πολύ σημαντικό. Είδαμε όμως πολλά εκεί, στην Ελευθερούπολη. Μιλήσαμε και με τα κοριτσάκια και ήταν όλα καταπληκτικά. Πάμε να δούμε το θέμα, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Εδώ στην Αθλητική Γυμναστική Ακαδημία Παγκαίου. Όπως βλέπετε, το τμήμα προπονείται της ρυθμικής γυμναστικής, της ενόργανης γυμναστικής και είμαι εδώ με τους προπονητές και με τους υπεύθυνους της Ακαδημίας για να πούμε πάρα πολλά πράγματα για ό,τι βλέπουμε και για πάρα πολλές δράσεις και δραστηριότητες που γίνονται εδώ μέσα στην Ακαδημία. Πάμε να δούμε όμως. Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε το τμήμα να προπονείται. Είναι συγκεκριμένο τμήμα αρχαρίων, τι είναι? Είναι το αγωνιστικό τμήμα της ενόργανης γυμναστικής. Ξεκινάνε τα παιδάκια να αγωνίζονται από την ηλικία των 7 ετών, δηλαδή όταν πάνε στην 6 με 7 ετών, όταν πάνε στην πρώτη δημοτικού. Και είναι χωρισμένα ηλικιακά η κάθε κατηγορία. Άλλοι, τα 7 χρόνια αγωνίζονται με τα 7 χρόνια, τα 8 χρόνια με τα 8 χρόνια, τα 9 χρόνια και πάει λέγοντας μετά. Όταν λέμε αγωνιστικό τμήμα, εννοούμε ότι κατεβαίνουν σε αγώνες με αξιώσεις, δηλαδή σε τι αγώνες κατεβαίνουν, τι τίτλους διεκδικούν? Οι πρώτοι αγώνες που συμμετέχουν τα παιδιά είναι οι περιφερειακοί αγώνες της Βορείου Ελλάδος που λέμε, της περιφέρειας, Β' περιφέρειας. Από εκεί διεκδικούν την πρόκρισή τους για την τελική φάση. Σε αυτές τις μικρές ηλικίες γίνεται ξεχωριστή τελική φάση για τη Βόρεια Ελλάδα, ξεχωριστή τελική φάση για την Νότια Ελλάδα, για να μην είναι μεγάλες οι αποστάσεις για τα ταξίδια. Τα παιδιά διαγωνίζονται με αντίστοιχες συναθλήτριές τους από άλλα σωματεία από τη Βόρεια Ελλάδα και στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία. Τώρα, αν και είμαστε νεοσύστατος σύλλογος, δηλαδή αρχίσαμε τη λειτουργία μας το 2020 στην ουσία, διακόπηκε λόγω του κορονοϊού για 1,5 χρόνο και ξεκινήσαμε ξανά
το Σεπτέμβριο του 2021. Έχουμε συμμετέχει 2 χρονιές στους συγκεκριμένους αγώνες με πολλές επιτυχίες, κάτι που για ένα καινούριο σύλλογο, ας πούμε, είναι πρωτόγνωρο, θα το έλεγα, και με βάση και στις συνθήκες που κάνουμε προπόνηση. Γιατί... Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνετε καλά, επί της ουσίας. Εντάξει, αγαπάμε αυτό που κάνουμε, το έχουμε σπουδάσει, έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια και με παιδάκια και σε άλλους συλλόγους όπου ήμασταν. Ήμασταν αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη με την Κατερίνα, μετά ήμασταν περίπου 9 χρόνια στα Χανιά, οπότε ναι, το έχουμε δουλέψει σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, πολύ ωραία. Και τα παιδιά εδώ που έρχονται, πώς ανταπεξέρχονται σε όλο αυτό, τους αρέσει το αγωνιστικό κομμάτι ή είναι πιο πολύ, δεν ξέρω, έτσι απλά να κάνουν τη γυμναστική τους ή να φοράνε αυτές τις φάνταστες στολές που βλέπουμε? Λίγο απ' όλα. Οι εποχές έχουν αλλάξει πλέον. Παλιότερα ήταν πιο παρεξηγημένο και πιο αυστηρό, εντός εισαγωγικών θα έλεγα, το άθλημα της ενόργανης γυμναστικής. Βέβαια, όταν επιλέγεις να κάνεις κάτι αγωνιστικά, παντρεύεσαι μαζί και τις απαιτήσεις και την πίεση και το άγχος του πρωταθλητισμού. Γι' αυτό, ας πούμε, οι γονείς είναι σύμμαχοι σε αυτό που κάνουμε. Όταν διαλέγουμε ένα παιδί για να το πάρουμε στο αγωνιστικό το τμήμα, γίνεται ένα ξεκαθάρισμα από την αρχή στους γονείς ότι θα υπάρχουν μέρες που θα είναι χαρούμενα τα παιδιά, θα υπάρχουν μέρες που θα είναι κουρασμένα από την καταπώνηση της προπόνησης, αλλά πάντα όλα αυτά σε πλαίσια που να το ευχαριστούνται. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα τρελαθούμε αν δεν βγήκε μία άσκηση. Κοιτάζουμε να περνάμε καλά, να ευχαριστούνται αυτό που κάνουν και ό,τι καλύτερο έρθει. Άρα οι γονείς είναι συνοδοιπόροι της προσπάθειας που κάνετε να κατακτήσουν τα παιδιά κάποιο τίτλο, κάποιο βραβείο. Εννοείται. Χωρίς τους γονείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κι εμείς τη δουλειά μας όπως μπορούμε. Τώρα, αυτό που σκέφτομαι. Τα παιδιά επιθυμούν, έχουν δική τους επιθυμία να κάνουν πράγματα ή κάπως και οι γονείς τα σπρώχνουν εκπληρώνοντας τις δικές τους επιθυμίες, οι γονείς, μέσω των παιδιών? Μπα, δεν νομίζω. Παλιότερα ίσως γινόταν αυτό, αλλά πλέον δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή κοιτάζουμε και οι προπονητές και οι γονείς πρώτα απ' όλα τα παιδιά να είναι χαρούμενα σε αυτό που κάνουν. Έρχονται, δοκιμάζουν. Άμα τους αρέσει, συνεχίζουν. Μπαίνουν στο αγωνιστικό. Αν νιώθουν κάποια πίεση ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, υπάρχουν τα άλλα τα τμήματα που μπορούν εξίσου να συνεχίσουν. Αλλά όλα γίνονται βάσει ενός σχεδιασμού που ξεκινάνε από παιχνίδια, ασκήσεις παιχνιδιώδης μορφής και εξελίσσονται χωρίς να το καταλαβαίνουμε σε πιο υψηλών απαιτήσεων ασκησιολόγιο. Σωστά. Τώρα γιατί ετοιμαζόμαστε, για ποιο έχουμε αγώνες μπροστά μας, πώς πάει η χρονιά από εδώ και πέρα? Έχουμε το Μάιο τους πρώτους αγώνες, την προκριματική αλφα φάση για τους τελικούς της περιφέρειας, που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στο Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας, στην αίθουσα γυμναστικής Ιωάννης Μελισσανίδης. Προετοιμάζουμε φέτος ομάδα και στα μικρά, τα κοριτσάκια, στα 7χρονα, και στα πιο μεγάλα, 8-9 ετών την κατηγορία. Τι όργανο πιο πολύ εδώ πέρα χρησιμοποιούν τα παιδιά, πού τα καταφέρουν καλύτερα? Λόγω του χώρου, έτσι όπως είναι διαμορφωμένος, πιστεύω το μονόζυγο και η δοκός είναι τα καλύτερά μας, τα δυνατά μας σημεία, και το έδαφος, λιγότερο το άλμα, το οποίο απαιτεί χώρο για να πάρει φόρα ο αθλητής. Ναι, θέλει πιο πολύ χώρο για φόρα. Και αυτό το καλύπτουμε πηγαίνοντας να κάνουμε κάποιες προπονήσεις είτε στην Ξάνθη που έχουν πιο μεγάλο γυμναστήριο, είτε στη Θεσσαλονίκη που πηγαίνουμε να κάνουμε προπονήσεις. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο από την προπόνηση των κοριτσιών. Ναι. Τώρα κάνουν το ζέσταμά τους, το οποίο αποτελείται από ασκήσεις γενικής ευληγησίας στο ξεκίνημα. Και στη συνέχεια κάνουν ένα δυνάμωμα, ένα δυναμικό ζέσταμα, έτσι ώστε να είναι έτοιμες όταν θα μπουν στα όργανα, το σώμα τους να είναι προετοιμασμένα κατάλληλο για το ασκησιολόγιο που θα δουλέψουν και θα ακολουθήσει. Βλέπω κάνουν και μόνες τους τις ασκήσεις, που σημαίνει ότι έχουν μπει πολύ δυνατά στη διαδικασία αυτή. Είναι μια ρουτίνα όπως το σχολείο που μαθαίνουν τα μαθήματα, έτσι είναι και αυτό. Μαθαίνουν το ζέσταμα με τη σειρά και μαθαίνουν μετά και το ασκησιολόγιο, τα προγράμματά τους. Μάλιστα, καταπληκτικά. Εγώ θα σας απολαύσω, θα καθίσω και στη γωνιά μου να σας βλέπω να κάνετε όλα αυτά τα πολύ ωραία. Πάω.
εδώ, Κατερίνα, έχουμε όλο το team το αγωνιστικό. Ναι, είναι το team το αγωνιστικό. Είναι τα μπροστά, είναι πρώτη χρονιά που κατεβαίνουν 7 χρονών. Φέτος θα πλαισιώσουν την ομάδα και θα έχουμε ομάδα σε αυτή την κατηγορία. Και εδώ τα κορίτσια είναι οι πιο μεγάλες. Όλα αυτά τα κορίτσια. Εδώ, μπράβο, ναι, που για τρίτη χρονιά φέτος θα πάμε στους αγώνες. Στους αγώνες. Και ο σύλλογός σας κατεβαίνει με αξιώσεις κάθε φορά, έτσι δεν είναι, ως και εσύ παλιά Olympians. Olympians της ενόργανης γυμναστικής, ναι, στην Ατλάντα το 1996. Προσπαθούμε, ναι, και την πρώτη χρονιά είχαμε επιτυχίες και τη δεύτερη παραπάνω επιτυχίες με 2 αθλήτριες και φέτος προσπαθούμε και με το ομαδικό, με τα κορίτσια τα μικρά και με τα κορίτσια εδώ, τα λίγο πιο μεγάλα, να έχουμε τις, ό,τι μπορούμε από διακρίσεις. Και βλέπω μεταξύ τους χειροκροτάει μία την άλλη, υπάρχει πάρα πολύ ωραίο κλίμα εδώ πέρα. Είναι δεμένη η ομάδα, προσπαθούμε, αυτό θέλουμε να περάσουμε, δηλαδή δεν μέτραν τόσο οι διακρίσεις, όσο το να ομαδικοποιούνται, να μαθαίνουν, να γίνονται φίλες μέσα από τον αθλητισμό, θα γίνουν φίλες, ναι. Δημιουργούμε κι άλλες... Δημιουργούνται και σχέσεις έτσι πιο... ζωής, να το πω. Ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε έχουν μάθει σε ένα ρυθμό με το που θα μπουν, θα μιλήσουν, θα ρωτήσει μία τι κάνει, πώς είναι και όλα αυτά. Εξάλλου ο αθλητισμός ούτως ή άλλως προάγει διάφορες αξίες σε κάθε περίπτωση, έτσι. Ακριβώς. Και το εφαγωνίζεστε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς, αυτό. Αυτό θέλουμε, να περάσουμε από τις μικρές ηλικίες με το που θα μπουν στο γυμναστήριο από 4 χρονών, να ομαδικοποιηθούν, να δημιουργήσουν σχέσεις και του ανταγωνισμού, του καλού ανταγωνισμού, την πειθαρχία φυσικά, την ομαδικότητα και στην συνέχεια, τώρα όπως είναι αυτά τα κορίτσια που κάνουν κάθε μέρα μαζί 3 ώρες προπόνηση, τη σχέση που... Αντέχουνε 3 ώρες την ημέρα προπόνηση. Σχεδόν 2,5 με 3 ώρες. Μπράβο. Θέλω να τις ρωτήσω λίγο. Εννοείται. Πόσο εύκολο είναι για σας κάθε μέρα 3 ώρες σχεδόν να είσαστε εδώ να κάνετε όλα αυτά τα δύσκολα, γιατί εγώ τα βλέπω λίγο δύσκολα. Δεν ξέρω, εσείς, για σας είναι εύκολα? Όχι πολύ. Δεν είναι πολύ εύκολα. Σε βλέπω όμως πετούσες εσύ. Δεν φαινόταν ότι δυσκολεύεσαι. Αναλόγως τα προγράμματα. Αναλόγως, εσύ τι λες? Εντάξει, κάθε μέρα γινόμαστε καλύτερες και κάθε μέρα είναι πιο εύκολα. Α, επειδή το συνηθίζετε, προπονήσετε, ναι, και τα λοιπά. Εσύ? Και εγώ το ίδιο συμφωνώ με την Αριάδνη και εύκολα είναι. Είναι εύκολα? Ναι. Για γυρνά και από εδώ να σας βλέπουμε όλες. Να έρθω εγώ μάλλον μπροστά, κύριε Ευαγγέλη μου, γιατί τα κορίτσια μου γυρνάνε πλάτη και θέλω να φαίνονται τόσο όμορφες που είναι. Θα έρθω εδώ. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πότε κατεβαίνετε σε αγώνες τώρα? Μάιο. Τον Απρίλιο. Είσαστε έτοιμες? Ναι. Γιατί λες εσύ, δεν είσαι και πολύ έτοιμη? Όχι. Όμως μέχρι τότε θα ετοιμαστείς, νομίζω. Έχουμε 2 μήνες σχεδόν. Ναι. Εσύ είσαι πανέτοιμη? Ναι. Κι εγώ έτοιμη είμαι. Έτοιμη είστε. Απλά λίγο αγχώνομαι. Τι αγχώνεσαι εσύ? Δεν ξέρω. Όμως τα καταφέρνεις στο τέλος. Άρα μήπως δεν είναι άγχος αυτό που νιώθεις, αλλά νιώθεις έτσι μια λαχτάρα να τα πας πολύ καλά? Ναι. Μάλλον. Κι εγώ καλά νιώθω, έτοιμη είμαι. Έτοιμη. Αγχώνεσαι εσύ? Λίγο. Εγώ γιατί αγχώνομαι τώρα που μιλάω μαζί σας, που είσαστε έτσι αθλήτριες και εγώ με έχει πιάσει ένα άγχος. Εσύ? Εντάξει, δεν αγχώνομαι. Τη μέρα των αγώνων λίγο στην αρχή θα αγχωθώ. Ναι. Αλλά μετά εντάξει. Σε φυσιολογικά πλαίσια. Όλα. Όλα. Γι' αυτό, ναι, κάνουμε και κάθε μέρα προπόνηση 2,5 και 3 ώρες και όταν πλησιάζουν οι αγώνες, μπορεί να έρθουμε και κάποια Κυριακή, αλλά αυτό είναι ο αθλητισμός και μετέπειτα ο πρωταθλητισμός. Και το άγχος, αλλά να το διαχειρίζονται, να μαθαίνουν να διαχειρίζονται το άγχος τους, το φόβο τους. Σωστά. Σας λείπει κάτι αυτές τις ώρες που γυμνάζεστε, γιατί είναι αρκετές ώρες. Σας λείπει κάτι από τη ζωή σας, από το παιχνίδι σας, από τη βόλτα με τις φίλες σας, δεν ξέρω. Τώρα εγώ κάνω κάποιες σκέψεις. Ποια θα μου πει? Εγώ προλαβαίνω να τα κάνω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η ενόργανη και πάω και σε ένα άλλο τμήμα μαζί με τα κορίτσια μετά από αυτό το τμήμα και μου αρέσει πάρα πολύ και προλαβαίνω και με τις φίλες μου να παίζω και μόνο.
Τι ωραία όλα. Είδες αυτό που λέμε, Κατερίνα, ότι άμα θέλεις όλα τα μπορείς. Εσύ... Οι φίλοι τους είναι εδώ στην ουσία. Έρχονται και πιο πολύ λένε τα κουτσομπολιά τους και μετά αρχίζει η προπόνηση. Έτσι, έτσι. Και εσύ κουτσομπολεύεις πριν κάνεις προπόνηση. Ναι. Ναι. Πάτε και στο ίδιο σχολείο όλες μαζί. Όχι. Εμείς οι δύο πάμε μαζί μου. Ναι. Ναι, εσείς οι δύο. Ναι. Εσύ είπα σε άλλο σχολείο. Ναι. Βέβαια, εδώ στην Ελευθερούπολη, εντάξει, είναι πιο μικρή πόλη, ας πούμε, και μπορείτε να βρισκόσαστε συχνά, ε. Ναι. Εσείς εδώ μικρούλες που ακόμα δεν σας μίλησα καθόλου, τι θα μου πείτε, εσείς τώρα ξεκινάτε να κατεβαίνετε σε αγώνες, σας αρέσει όλο αυτό? Ναι. Ναι, βλέπετε τις πιο μεγάλες και θέλετε κι εσείς? Ναι. Και εσύ θέλεις? Κάνεις κι εσύ αυτά τα μονόζυγα τούμπες εκεί που κάνουν τα κορίτσια τα μεγάλα? Κάνουμε άλλα. Α, κάνετε άλλο πρόγραμμα εσείς? Α, αυτό που είδαμε πριν εδώ στη Δοκό. Ναι. Και εσύ τι κάνεις? Διάφορα. Διάφορα. Κάνεις και μονόζυγα και Δοκό και ασκείς εδάφους όλα? Ναι. Και έχω το ίδιο με τη Μαριέλα. Και δοκό και μονόζυγο και εγώ. Και ποιο σου αρέσει πιο πολύ από όλα? Έχεις κάποιο αγαπημένο? Ο τέτοιος. Το μονόζυγο. Το μονόζυγο σου αρέσει? Και εμένα έτσι που το βλέπω μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν νομίζω ότι θα τα κατάφερνα ιδιαίτερα. Πρέπει να έχετε πολύ δυνατά χέρια, ε. Εσύ? Ναι. Ναι. Πιο πολύ εσένα ποιο σου αρέσει? Το μονόζυγο. Το μονόζυγο, γιατί έτσι που κρέμιασαι, που γυρνάς γύρω-γύρω και τα λοιπά. Ναι. Δεν φοβάσαι μην πέσεις? Όχι. Όχι, έχεις εκπαιδευτεί, ε. Είδες, για μας είναι που δεν τα έχουμε κάνει αυτά, Βαγγέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Έχετε έναν υπέροχο χώρο και πραγματικά υπέροχους αθλητές. Δεν είναι παιδιά, είναι αθλητές. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Είναι δυστυχώς η ενόργανη, δυστυχώς και ευτυχώς η ενόργανη είναι λίγο έτσι πιο παραμελημένο σε θέμα διαφήμισης. Πρώτα είναι το μπάσκετ, ποδόσφαιρο, στίβος και μετά είμαστε εμείς. Προσπαθούμε όμως να το προωθήσουμε και να αναδείξουμε τις ομορφιές της ενόργανης γυμναστικής, τη γυμναστική για όλους, το παρκούρ τώρα και να το αξιοποιήσουμε έτσι περισσότερο. Και η γυμναστική για όλους είναι... Όχι Ολυμπιακό άθλημα. Δεν είναι Ολυμπιακό. Είναι φεστιβάλ. Θα κατεβούμε σε φεστιβάλ. Αυτή τη στιγμή θα κατεβούμε σε φεστιβάλ. Και από του χρόνου σε πιο στο διαγωνιστικό κομμάτι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πολλές επιτυχίες εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πολλές διακρίσεις. Γιατί εδώ πέρα βλέπω τα παιδιά έχουν πάρα πολύ όρεξη γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το επόμενο μας ραντεβού θα είναι για να δούμε και τα υπόλοιπα που έχετε. Και τα υπόλοιπα και στον εξωτερικό χώρο και μετά του αγώνε με το καλό που. Έτσι. Θα σας πούμε τις επιτυχίες. Στο επανειδήν θα πω. Στο επανειδήν, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Αστεράκια! Τι είναι τα αστεράκια? Είναι ένας παιδικός βρεφονηπιακός σταθμός εκεί στην Ελευθερούπολη και μίλησα με την ιδιοκτήτρια του σταθμού αυτού. Είπαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα για το πρόγραμμα εκεί στα αστεράκια, για τα παιδιά, για πάρα πολλά θέματα. Και μιλήσαμε βέβαια και για το θέμα που απασχολεί πάρα πολύ όλους τους γονείς, το ΕΣΠΑ. Οπότε πάμε να δούμε τι συζητήσαμε εκεί και ερχόμαστε. Give you my emotions. I just tryna give you
25 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας εδώ για τα αστεράκια. Ναι, ξεκίνησε η λειτουργία του παιδικού σταθμού τη 1 Σεπτέμβρη του 1999. Αρκετά χρόνια πίσω. Δόξα τω Θεώ, συνεχώς εξελισσόμαστε και προοδεύουμε. Έχετε, καταρχήν να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Έχετε έναν υπέροχο χώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι υπέροχος ο χώρος και εξωτερικά και εσωτερικά. Αλλά πέρα από την ομορφιά, βλέπω ότι πληρεί όλες τις προδιαγραφές που υπάρχουν, που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Αρχικά να πούμε ότι ο συγκεκριμένος χώρος έχει ξεκινήσει από τα θεμέλια, σύμφωνα πληρεί όλες τις προδιαγραφές φυσικά, γιατί από τα θεμέλια κτίστηκε και ευρυφνηπιακός σταθμός. Οπότε έχει όλες τις προδιαγραφές που χρειάζεται να έχει ένας ανάλογος χώρος. Πήρα ασφάλεια, πήρα ανίχνευση, εννοείται αυτά. Αλλά και τρόποι για να κρατάνε σε ασφάλεια τα παιδιά που βρίσκονται εδώ μέσα. Ναι, φυσικά. Ο πρωταρχικός μου στόχος είναι αυτός. Να είναι τα παιδιά χαρούμενα, ευτυχισμένα και ασφαλή. Αυτό είναι ξεκάθαρο πάντως εδώ. Θέλω να πω τώρα, γενικά, σίγουρα ένας υπέροχος χώρος, σίγουρα αν κρίνω από τους τοίχους οι δραστηριότητες πάρα πολλές, σίγουρα έχετε ευτυχισμένα παιδάκια εδώ πέρα και γονείς. Έτσι θέλω να πιστεύω και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, χάρη σε αυτούς τους γονείς και στα παιδάκια, λειτουργώ κι εγώ. Έτσι. Πόσο χρόνο παιδιά έρχονται εδώ? Ξεκινάμε από 40 ημερών μέχρι και 4,5 ετών. Είναι ευρυφωνηπιακός ο σταθμός. 40 ημερών, πολύ ωραία. Και είδα, έχετε τα πάντα, αναρωτήριο, πέρα από τα κλασικά, έχετε ολόκληρο δωμάτιο ιατρείου μέσα. Ναι, σε περίπτωση. Ναι, και εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και σε περίπτωση που αρρωστήσει κάποιο παιδάκι κατά τη διάρκεια του πρωινού στο σχολείο, δηλαδή, ναι, μέχρι να έρθει η μανούλα να το πάρει, πρέπει να το απομονώσουμε, γιατί είναι κρίμα και για το ίδιο το παιδί, αλλά και για τα υπόλοιπα παιδάκια. Και γι' αυτόν τον λόγο έχει δημιουργηθεί ο χώρος αυτός. Θέλω να πούμε λίγο για το πρόγραμμα. Τι το ωράριο λειτουργίας, δηλαδή τι ώρα έρχονται τα παιδιά εδώ, τι ώρα σχολάνε. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε στις 7 παρατέταρτο το πρωί και τελειώνουμε στις 4 το απόγευμα. Πλήρες πρόγραμμα, πολύ ωραία. Μέχρι τις 9.30 είναι η προσέλευση των παιδιών το πρωί, γιατί στη συνέχεια παίρνουμε το πρωινό μας. Ξεκινάμε βέβαια τις δραστηριότητες γύρω στις 10, τελειώνουμε γύρω στις 12. Οι δραστηριότητες είναι ανάλογες με την ηλικιακή βαθμίδα των παιδιών. Πάντα. Και σαφώς οργανωμένες κατάλληλα, έτσι ώστε να περιλαμβάνουν το πρόγραμμα, το αναλυτικό πρόγραμμα που υπάρχει, το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Αν και εμείς δεν ανήκουμε στο Υπουργείο Παιδείας, οι προφυλακτικοί σταθμοί δεν ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι στο πρόνοια, όχι, πλέον είμαστε στο Εργασίας. Α, στο Εργασίας, πάλι. Ναι. Και κάνουμε το πρόγραμμά μας ανάλογα, όπως σας είπα και νωρίτερα, με τις ανάγκες του τμήματος και των παιδιών και σαφώς σε ποια περίοδο διανύουμε, όπως βλέπετε τώρα το σχολείο είναι στολισμένο από κρυάτικα, οπότε τώρα κάνουμε ένα ταξίδι, το μεγάλο, τα έχουμε χωρισμένα τις διαθεματικές ενότητες. Το project που κάνουμε τώρα είναι για τις απόκριες, τα ήθη και τα έθιμα του κόσμου και της Ελλάδας στα μεγαλύτερα παιδιά φυσικά. Θα συνεχίσουμε στα μικρότερα παιδιά, ανάλογα που οι δραστηριότητες δεν μπορούν να γίνουν διαφορετικά, δηλαδή ανάλογα με την ηλικιακή βαθμίδα. Και πιστέψτε με ότι μέσα από μία απλή γραμμούλα που βλέπει μία μαμά, εμείς αυτό το λέμε προγραφή, ξεκινάνε τα παιδιά να συντονίζουν τα χεράκια τους, έτσι ώστε να προχωρήσουμε αργότερα στη γραφή, σαφώς στον υπηαγωγείο και σε άλλη βαθμίδα της εκπαίδευσης, μεγαλώνοντας. Στο δημοτικό σχολείο, αργότερα. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Τα παιδιά φυσικά συμμετέχουν σε όλες αυτές τις δράσεις. Ναι, φυσικά. Γιατί βλέπω όλες τους την τέχνη, γιατί βλέπω τέχνη παντού, αποτυπωμένα σε αυτά τα μεγάλα χαρτιά που έχετε εκεί. Πώς έρχονται εδώ, με ποια είναι η διάθεσή τους, γιατί δεν σας κρύβω ότι με το που μπαίνω μέσα στο χώρο σας, βλέπω έναν, όπως είπα από την αρχή, 100 φορές έχω πει, έναν υπέροχο χώρο. Αν το βλέπω εγώ αυτό, φανταστείτε ένα παιδί, πώς το βλέπει, πώς αντιμετωπίζει όλο αυτό που έχετε φτιάξει εδώ. Να σας πω την αλήθεια, στην αρχή τα περισσότερα παιδάκια έρχονται πάρα πολύ χαρούμενα. Ναι. Και έτσι συνεχίζεται σαφώς και όλη η πορεία, η προσαρμογή, αν με ρωτάτε για την προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο,
Ξεκινάμε συνήθως ανάλογα με το πόσο τη διάθεση έχει το κάθε παιδί. Δηλαδή, εγώ δεν κάνουμε εμείς εδώ με την ομάδα μου την προσαρμογή αυτή που λένε του 10 λεπτού, του 20 λεπτού. Εάν δούμε ότι ένα παιδί είναι χαρούμενο και περνάει την ημέρα του, τις πρώτες ημέρες σημαίνει αυτό, ευχάριστα, εννοείται ότι η μανούλα θα κάνει, η οικογένεια γενικότερα, θα συνεχίσει το πρόγραμμα της ημέρας τους, της δουλειάς τους. Δεν είναι δηλαδή, φυσικά. Και επίσης θέλω έτσι να πω και κάτι, ότι με την εμπειρία των 25 ετών σαφώς, ότι όλα μας, δυστυχώς τα παιδιά μας είναι πολύ χειριστικά. Και όσο πιο μικρά είναι, τόσο πιο χειριστικά γίνονται. Πιστέψτε με ότι μπορεί να κλαίνε έξω από την πόρτα του παιδικού σταθμού και οι μανούλες και οι γονείς να στεναχωριούνται, αλλά με το που κλαίνουμε την πόρτα, το κλάμα σταματάει και το προσωπάκι τους κατευθείαν χαμογελάει. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, έχω καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, ότι όσο πιο ομαλή γίνεται η προσαρμογή στον παιδικό σταθμό, τόσο καλύτερα είναι για το παιδί αργότερα. Και σαφώς θα μου πείτε, έχουμε τις ιώσεις, γιατί οι περισσότεροι γονείς φοβούνται τις ιώσεις. Πιστεύω ότι σε όποια ηλικία και το παιδί έρθει σε ένα, βγει από το περιβάλλον, από τη γυάλα που λέμε του σπιτιού μας και έρθει σε επαφή με παιδιά, και στον νηπιαγωγείο και αργότερα ίσως, εντάξει, τώρα πλέον υποχρεωτική εκπαίδευση, προσχολική αγωγή ή το διαιτές νηπιαγωγείο, πάλι δυστυχώς θα έχει προβλήματα με τις ιώσεις, θα κολλάει. Ναι, αλλά τα υπέρ του παιδικού σταθμού είναι πολύ περισσότερα. Η κοινωνικοποίηση, και πιστέψτε με, την περισσότερη δουλειά δεν την κάνουμε, ειδικά στα βρυφικά τμήματα, θα το καταλάβετε αυτό, ότι δεν την κάνουμε εμείς παιδαγωγοί των τμήματων, αλλά τα ίδια τα παιδιά μεταξύ τους. Yeah. Γιατί για να επικοινωνήσουν και να παίξουν, αρχίζουν σιγά σιγά να εξελίσσουν τον λόγο τους, μαθαίνουν να μοιράζονται, γίνονται ομαδούλες, έχουν τους φίλους τους. Είναι ο δικός τους μικρόκοσμος. Ο παιδικός σταθμός είναι ένας μικρόκοσμος που μετά την οικογένεια, μετά το σπίτι. Θα είναι ένα δεύτερο σπίτι. Ένα δεύτερο σπίτι, γιατί περνάμε πάρα πολλές ώρες εδώ και πιστέψτε με ότι είναι αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, οι γονείς να αισθάνονται ασφάλεια. Να πηγαίνουν στις δουλειές τους, να κάνουν το πρόγραμμα της ημέρας τους χωρίς να αγχώνονται για το τι μπορεί να συμβεί στα παιδιά. Και να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Φυσικά, πολύ αυτό σημαντικό. Είναι πολύ συγκινητικό που λέτε, που τα παιδάκια, τα ίδια τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους κόσμο εδώ στο σχολείο. Φυσικά. Και εσείς οι εκπαιδευτικοί έχετε απλά έτσι την εποπτεία, το ρόλο τον δεύτερο, γιατί τον πρώτο ρόλο τον παίζουν τα ίδια τα παιδιά. Φυσικά, έτσι, δεν φυσικά, είναι. Φυσικά. Αυτό είναι πραγματικά καταπληκτικό. Και αυτά τα μικρούλικα τα παιδάκια τώρα που έρχονται εδώ, mm-hmm. έχουν και αυτά, αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα προσαρμογής με τα μεγαλύτερα? Νομίζω ότι όσο πιο μικρό είναι ένα παιδάκι, τόσο πιο εύκολη είναι η προσαρμογή του. Αυτό θα έλεγα και εγώ, αλλά ήθελα να μου το πείτε εσείς. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Ναι. Όσο μικρότερο είναι, τόσο πιο εύκολα προσαρμόζεται στο χώρο και γενικότερα σε μια ομάδα με άλλα παιδιά. Εδώ όμως, πέρα από τις δραστηριότητες για μικρά και μεγαλύτερα παιδάκια, έχετε και άλλες παροχές, πολλές. Είδα μέσα από μια κουζίνα, είδα μια τραπεζαρία. Φυσικά. Λοιπόν, έχουμε τη μαγείρισά μας που κάθε μέρα μας μαγειρεύει αρχικά το πρωινό μας γεύμα και το μεσημεριανό. Το πρόγραμμα βασίζεται, το διατροφικό πρόγραμμα μας το βγάζει η παιδίατρος του σχολείου. Με τη συμβουλή της πάντα βγαίνει το μηνιαίο πρόγραμμα. Στόχος μας είναι πάντα τα παιδιά να τρώνε υγιεινά, οπότε αν είδατε και έξω έχω αναρτημένο ένα πινακάκι, ένα πινακί που λέει ότι απαγορεύεται, δεν τρώμε ζάχαρη, αποφεύγουμε γενικότερα τα γλυκά, τα λαχανικά, τρώμε πολλά φρούτα, τρώμε λαχανικά από όλες τις ομάδες τροφών φυσικά, κρέας, μοσχαράκι, κοτόπουλο. Φροντίζουμε άρα γενικά οι τροφές τους να κινούνται στο ευρύ φάσμα της μεσογειακής διατροφής. Σαφώς. Μάλιστα. Δεν έχετε αντιδράσεις από τα παιδάκια που δεν τρώνε, που τους λέτε έτσι να μην τρώνε τα γλυκά και αυτά, γιατί είναι, ξέρετε, πολύ ζαβολιάρικα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι ζαβολιάρικο, όπως το λέτε, αλλά από τη στιγμή που εδώ στο σταθμό δεν βρίσκουν γλυκά και οι μανούλες τώρα πλέον προσέχουν, όλες οι μανούλες, οι νέες μαμάδες, έχουν δώσει βάση στη διατροφή των παιδιών. Εντάξει, κακά τα ψέματα, όταν προσέχουμε τη διατροφή μας από μικρή ηλικία, αποφεύγουμε και πάρα πολλές ασθένειες διατροφικές αργότερα. Μεγαλώνοντας, και όταν είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε σε αυτή την ηλικία κάποιες βασικές αρχές. Στη διατροφή, πάντα. Οι γονείς είναι συνοδοιπόροι με το έργο σας
όχι μόνο με την διατροφή, γενικά και με όλους αυτούς τους κανόνες που έχετε σαν σχολείο. Ναι, ευτυχώς είμαι πάρα πολύ τυχερή σε αυτό. Όλοι μου οι πελάτες, όλοι οι γονείς, είμαστε συνεργάτες, είμαστε μία ομάδα. Δεν μπορεί να γίνει, να πούμε, οι γονείς και εμείς. Ναι. Είμαστε μία ομάδα όλοι μαζί. Ναι. Και με τα κορίτσια, με το προσωπικό του σχολείου και με τους γονείς. Προσπαθούμε να έχουμε μία πολύ καλή σχέση, συζητάμε τα πάντα. Ό,τι τους απασχολεί και το ξέρουν αυτό πάρα πολύ καλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ισχύει αυτό το πράγμα. Καθημερινά τους δίνουμε και σε έντυπη μορφή το τι έχει κάνει το παιδί όλη την ημέρα, δηλαδή πόσες ώρες, ειδικότερα στα μικρότερα παιδιά, για να ξέρουν και αυτοί πηγαίνοντας στο σπίτι, ακριβώς ποια ώρα κοιμήθηκε, πόσο έχει φάει, τι έχει φάει το παιδί, αν έχει με την υγιεινή του, έχει κάνει πάει τουαλέτα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρει το πρόγραμμα, ο γονέας στο σπίτι του παιδιού, πώς πέρασε την ημέρα του στο σχολείο. Και θέματα με τη συμπεριφορά αναλύεται στους γονείς, δίνεται δηλαδή? Φυσικά, καταρχήν υπάρχει συνεργάτης στο σχολείο, εξωτερικός συνεργάτης, εργοθεραπεύτρια και λογοθεραπεύτρια, η οποία κάνει εκτίμηση στα παιδιά. Αρχές, κάνουμε την εκτίμηση, την κάνουμε συνήθως δύο φορές το χρόνο, μία τις αρχές και βλέπουμε την εξέλιξη τελειώνοντας. Η σχολική χρονιά, η δικιά μας η σχολική χρονιά ξεκινά το Σεπτέμβριο και τελειώνει 31 Ιουλίου. Ναι, σωστά. Οπότε εκεί γύρω στο Μάη, τέλος του Μάη, ξαναβλέπουμε τα παιδιά, σαφώς αυτό δεν γίνεται στο βρεφικό τμήμα, γιατί ξεκινάμε από τα 2,5 έτη και πάνω. Ναι, 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 ναι. Οπότε βλέπουν τα παιδιά και την εξέλιξη που έχουν και αν υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς, θα συζητάνε με τους γονείς. Και όπως επίσης από πέρυσι έχουμε πλέον και εμείς δικαίωμα να παραπέμψουμε στο κεδασί παιδιά που έχουν θέματα συμπεριφοράς. Ναι, με τη συμπεριφορά τους. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και γενικά ήθελα να ρωτήσω το πρόγραμμα που έχετε σαν σχολείο, έτσι. Το ακολουθείτε μέχρι το ημερολογιακό κλείσιμο των σχολείων, δηλαδή τον Ιούνιο, και μετά κάνετε κάτι άλλο το υπόλοιπο καλοκαίρι? Συνήθως. Ή πώς πάει? Συνήθως, όταν κάνουμε την τελική γιορτή, την καλοκαιρινή γιορτή, που υλοποιείται και γύρω στις 25-27 Ιουνίου, μέχρι τέλος Ιούνιου, από εκεί και ύστερα και δίνουμε τους φακέλους των παιδιών, με τις εργασίες, τα αναμνηστικά της χρονιάς. Μετά το πρόγραμμα χαλαρώνει, οπότε κάνουμε συνήθως παιχνίδια, ελεύθερο παιχνίδι στην αυλή, οργανωμένα παιχνίδια ομαδικά στην αυλή, μουσικοκινητικά, πιο χαλαρό πρόγραμμα από αυτό που έχουμε. Πιο καλοκαιρινό. Πιο καλοκαιρινό, πιο διασκεδαστικό. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που έχουμε στη διάρκεια της χρονιάς. Ωστόσο, έχω πληροφορήσει ότι κάτι ετοιμάζεται τώρα την Άνοιξη. Ένα event, μια εκδήλωση. Ναι. Ξεκινάω, θα κάνουμε μια εκδήλωση. Η οποία θα είναι καλεσμένοι όλοι οι γονείς και τα παιδιά σαφώς, και τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά. Θα γίνει στις 30 Μάρτη. Θα κάνουμε μια υποδοχή της Άνοιξης. Θα είναι ένα event με πολλές δραστηριότητες, με θεματικά εργαστήρια, με ανιματέρ, με ομάδες θεάτρου. Ένα πρωινό Σαββάτου, όχι, θα λάβει χώρα στο γήπεδο 5x5 που βρίσκεται εδώ στην Ελευθερούπολη, και ευχαριστώ και τον Δήμο Παγκαίου που μου έχει παραχωρήσει το χώρο για να υλοποιήσω την εκδήλωσή μου. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, σίγουρα ο Δήμος πρέπει να βοηθάει τέτοιες εκδηλώσεις. Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι. Και εκεί λοιπόν θα έρθουν Σάββατο πρωί, είπατε? Θα γίνει Σάββατο πρωί στις 30 του Μάρτη στο γήπεδο 5x5 της πόλης μας, και είναι καλεσμένοι φυσικά όχι μόνο οι μαθητές του σταθμού, αλλά όλοι οι μικροί φίλοι της πόλης μας. Πολύ ωραία. Θα είναι μια ανοιχτή εκδήλωση χαράς, σκεφιού, χρωμάτων και διασκέδασης. Έτσι, αυτό ήταν το πιο ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω ωστόσο, τελευταία ερώτηση να σου κάνω, γιατί είναι κάτι που πραγματικά τους γονείς τους αγχώνει. Το τελευταίο καιρό είναι το ΕΣΠΑ που βοηθάει πάρα πολύ τα σπίτια, τους γονείς, στο φυσικά να φέρουν σε ένα σχολείο τα παιδιά. Φυσικά, φυσικά. Θέλω τελευταία ερώτηση να σου κάνω την εξής. Είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς που θέλουν να φέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο, αλλά δυσκολεύονται κάπως με τα οικονομικά, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που τα τελευταία χρόνια πάρα είναι σημαντικό. Σε ισχύ. Πες μου λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ έχω το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ από το 2007, την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε. Θα έλεγα ότι είμαι και από τους πρώτους παιδικούς σταθμούς που
συνεργάστηκε, τότε το ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό, τώρα το τρέχει η ΕΤΑ, τότε το ξεκίνησε ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας. Είναι πραγματικά μια τεράστια βοήθεια στις οικογένειες των συνανθρώπων μας. Δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση από το Σεπτέμβρη μέχρι και τέλος Ιουλίου, 31 Ιουλίου. Δεν πληρώνουν δηλαδή το παραμικρό στον παιδικό σταθμό. Είναι εντελώς δωρεάν. Και οι εξωτερικοί συνεργάτες, δηλαδή και τα camp που έχουμε, γιατί εμείς στο σταθμό συνεργαζόμαστε τα παιδιά μας με τη μουσική, κάνουμε μουσική και με εξωτερικούς συνεργάτες φυσικά. Μουσική έχουμε και αγγλική γλώσσα, εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα μέσω παιχνιδιού πάντα, εννοείται σε αυτή την ηλικία. Όλα γίνονται μέσω παιχνιδιού. Και οι αιτήσεις συνήθως το πρόγραμμα προκυρήσεται εκεί γύρω στο Μάη. Βέβαια δυστυχώς γίνεται ο προγραμματισμός λέει γύρω στο Μάιο, μπορεί να γίνει και τον Ιούνιο. Απλά καλό θα είναι όσοι γονείς ενδιαφέρονται και θέλουν. Και όσοι πληρούν τα κριτήρια, δεν είναι, πρέπει να έχεις κάποια κριτήρια. Ναι, τα τελευταία χρόνια έχει χαλαρώσει λίγο αυτό και έχουν πάρει σχεδόν όλοι οι γονείς. Α, πολύ ωραίο αυτό. Βέβαια, σαφώς έχει ένα όριο έτσι, οικονομικό συνήθως. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που παίρνουν ΕΣΠΑ. Άρα, για να κλείσουμε το θέμα του ΕΣΠΑ, πρέπει οι γονείς να είναι σε εγρήγορση, να δουν πότε θα βγει το πρόγραμμα για να προλάβουν. Φυσικά, να επικοινωνήσουν με το σταθμό και να τους κατατοπίσω και σαφώς και να τους βοηθήσω κιόλας αν χρειαστεί να κάνουμε την αίτηση. Σωστά, τέλεια. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλω τώρα να σας πω. Εγώ σας έχω πετύχει φυσικά και στα social media και βλέπω και από εκεί μέσα τις δράσεις σας και όλα όσα κάνετε. Τα διαχειρίζεστε, βλέπω είσαστε πολύ ενεργοί, Ναι, ανεβάζουμε τις δράσεις, αν όχι καθημερινά, τις περισσότερες ανατακτά χρονικά διαστήματα, ναι. Στο Facebook, τα αστεράκια πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός. Ναι, αυτό. Αστεράκια πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, Ελευθερούπολη. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Οπότε από εκεί θα δω και τι θα γίνει στη δράση που ετοιμάζεται. Ναι, φυσικά. Και όλες οι ανακοινώσεις αναρτούνται συνήθως στη σελίδα στο Facebook. Άρα εκεί υπάρχει περίπτωση να βγάλετε και όταν θα βγει το ΕΣΠΑ. Φυσικά, αυτό εννοείται. Α, να το. Πρότυπος. Αστεράκια πρότυπος ρεφονιπιακός σταθμός για να τα μάθετε όλα λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Δεν ξέρω, νιώθω πάρα πολύ οικία εδώ μέσα, πάρα πολύ όμορφα. Εγώ σας ευχαριστώ, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι να ξανασυναντηθούμε. Σίγουρα. Και να ξαναφαντιάσουμε. Που να είναι και τα παιδάκια εδώ πέρα να δω παιχνίδια. Φυσικά, θα χαρώ ιδιαίτερα. Σας περιμένω. Και στη γιορτή, στο τέλος. Βεβαίως. Έτσι, να μας καλέσετε να έρθουμε. Βεβαίως και θα σας καλέσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Αυτά ήταν για σήμερα όλα μας τα θέματα εδώ στο Κουτί των Θαυμάτων. Ραντεβού το άλλο Σάββατο στις 2.30 το μεσημέρι. Και μην ξεχνάτε, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, είμαστε στο να είμαστε εδώ, στην τηλεόραση του Center. Με πολλές συνεντεύξεις, πολλά νέα, πολύ ωραία πράγματα, από όπου θα πούμε πάρα πολλά. Θέλω να κλείσουμε όμως με ένα τραγούδι σε ρυθμούς καρναβαλιού. Ποιο θα βάλουμε? Λα κουκαράτσα, λα κουκαράτσα. Πάμε! Porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque